Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, για να πάμε έτσι ζωντανά, ωραία τώρα. Θα έρθω έτσι ανάμεσά σας να είμαστε μια όμορφη παρέα. Να περνάς, να βλέπεις ότι ζω. Να περνάς, να διώχνεις τη βροχή. Να περνάς, να μου μπερδεύεις το μυαλό. Να μην ξέρω πως δεν είμαστε μαζί. Να περνάς, να βλέπεις ότι ζω. Να περνάς, να διώχνεις τη βροχή. Να περνάς, να μου μπερδεύεις το μυαλό. Να μην ξέρω πως δεν είμαστε μαζί. Τώρα θέλω να ακούσω φωνούλες όμως όμορφες. Από όλους, από όλους. Αν είχα μείνει θα τα... Δες τα ζητούμενα πως γίναν δεδομένα. Είχε τελειώσει μεταξύ μας κατά βάθος. Αν είχα μείνει θα ήταν όλα ένα λάθος. Αν είχα μείνει θα ήταν όλα ένα ψέμα. Δες τα ζητούμενα πως γίναν δεδομένα. Είχε τελειώσει μεταξύ μας κατά βαθός. Αν είχα μείνει θα ήταν όλα, όλα ένα λάθος. Όλοι μου λένε να σε ξεχάσω, να προχωρήσω, να προσπεράσω μνήμες στιγμές, όλα τα γες. Έφυγες λες κι ήταν χθες. Όλοι μου λένε να σε ξεχάσω, να προσπαθήσω να σε ξεπεράσω μνήμες στιγμές, όλα τα γες. Έφυγες λες κι ήταν χθες. Που ήσουν κοντά μου, που ήσουν κοντά μου. Είστε καταπληκτικοί, παιδιά! Καλώς τον! Καλώς ήρθες στο It's Showtime! Παιδιά, δεν είναι μοναδικός! Λοιπόν, εγώ όμως, επειδή έχω απαιτήσεις, ίσως παράλογες, θέλω ακαπέλα το ρεφρέν από το καινούργιο στο τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ. Μπορούμε με το πιάνο, γιατί εδώ είμαστε ζωντανά, δεν μπορούμε, είναι playback. Πως δεν μπορείς εσύ χωρίς εμένα. Το χειροτερό σου ψέμα έγινε η καρδιά μου δρόμος και το περπατάω μόνος. Δεν μπορείς χωρίς εμένα. Το χειροτερό σου ψέμα, όσα ψέματα μου είπες. Σε ρωτάω εμένα, εμένα βρήκες. Μπράβο, 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 μπράβο. Παιδιά, καλά το είπα. Φωνάρα και φωνάρα. Και χορό και τραγούδι. Λοιπόν, τι έχει αυτό το μυαλό μέσα, δεν μπορώ να καταλάβω. Κοιμάσαι και σκέφτεσαι στίχους. Έχεις γράψει τόσα τραγούδια για την Μπέκη Ζήνα, την Κέτι Γαρμπή, το Μαζονάκι. Κοίτα, η μουσική είναι η ζωή μου. Δεν το σκέφτομαι βασικά, έρχονται από μόνα τους. Έτσι βγαίνει. Και γιατί δεν τα κρατάς για σένα και τα δίνεις στους άλλους? Κρατάω και για μένα, μην νομίζεις. είναι ό,τι πιο όμορφο να μοιράζεσαι αυτό που σκέφτεσαι και να το βλέπεις να υλοποιείται και να γίνεται τραγούδι από κάποιον άλλο. Εκεί που κάθεσαι στον καναπέ, λες, εντάξει, ας γράψω ένα σουξέ, κάπως έτσι. Εντάξει, δεν λέω να γράψω σουξέ, μου έρχονται διάφορα. Γράφω κάθε μέρα πάρα πολλά. Κάποια τα πετάω, τα ξαναπροσπαθώ. Κάποια βγαίνουν πολύ αβίαστα σε 5 λεπτά, ας πούμε. Σε 5 λεπτά τραγουδί. Εγώ σε 5 λεπτά δεν γράφω μια πρόταση. Λοιπόν, είσαι ευαίσθητος. Αρκετά. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω τώρα, είναι και πάλι στην επικαιρότητα. Για πες. Όταν αποχώρησες από το σχήμα με το Σφαγκιανάκη και την Πάολα, ένιωσες άβολα? Τώρα, εδώ παιδιά μέσα Σάββατο βράδυ. It's show time. Νίκος Κοκλώνης. Λάμψη.
Γιατί να φέρουμε μαυρίλα. Γιατί να φέρουμε μαυρίλα. Μόνο λάμψη. Συγγνώμη, για μαυρίλα μίλησε. Είμαι και ο Mr. Travel που μ' αρέσει η τρικάρα να μάθω τι έγινε, ρε παιδιά. Μόνο γιατί έφυγε και πάω όλα μόνο τώρα. Μόνο λάμψη έχουμε στις ζωές όλων, πραγματικά. Και ό,τι σας ενοχλεί, κανονικότατα. Έτσι έκανες κι εσύ. Έτσι έκανε ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Βλέπετε. Θέλω να μου πεις αν αισθάνθηκες ότι δικαιώθηκες τώρα που αποχώρησε και η Πάολα. Γιατί ήταν μια δικαίωση για σένα, έτσι. Όταν έχεις την αλήθεια με το μέρος σου, δεν φοβάσαι τίποτα. Πραγματικά. Γι' αυτό δεν βγήκα να ξαναμιλήσω και να πω και να πω. Είναι αχρίαστο. Ό,τι έγινε, έγινε, το είχα βγει στο παρελθόν. Παιδιά, πάμε για άλλα πιο όμορφα πράγματα. Έχεις περάσει άλλη φορά τώρα άσχημα σε σχήμα. Όχι, δεν έχω περάσει άσχημα σε σχήμα. Γενικά. Οι ανθρώποι που συνεργάζομαι, που επιλέγω να συνεργάζομαι, τους αγκαλιάζω και με αγκαλιάζουν, περνάμε πάρα πολύ ωραία και πιστεύω αυτό φαίνεται. Αυτό που λένε το κλισέ ότι βγαίνει προς τα έξω, πραγματικά βγαίνει προς τα έξω. Όταν περνάς καλά, δεν μπορεί να το κρύψεις. Λοιπόν, πού σε βρίσκουμε τώρα, ποια είναι τα πλάνα σου. Τώρα περιοδεία, σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κυκλοφόρησε το γνωστό μου τραγούδι, Το χειρότερο σου ψάμε από την Πάνη και την Criminal. Και ετοιμάζω το δίσκο μου σιγά σιγά. Και παράλληλα γράφω και για πολλούς συναδέλφους. Για ποιους, για πες μας. Για Νατάσα Θοδωρίδου. Για πάρα πολλούς, τώρα που να στα λέω. Την Νατάσα όμως την αγαπάς πολύ, εγώ την βλέπω... Την Νατάσα είναι στην καρδιά μου, είναι φίλη μου, την αγαπώ πάρα πολύ, με έχει βοηθήσει, με έχει στηρίξει. Ό,τι και να πω θα είναι λίγο, μπορώ να μιλάω για ώρες. Στο It's All Time είσαι, δεν γίνεται να μην παίξουμε, και επειδή είσαι καινούριος μπαμπά. Το περίμενα. Για να δούμε, βοηθάς την Γαλάτια ή όχι. Ρώτα την ίδια. Θα μας δείξει σε όλους εδώ, ε! Θα βάλω και γυαλιά. Ευχαριστώ. Εδώ, να στη βάλει η κοπέλα μας, να μην βλέπεις τίποτα, για να δω. Εντάξει, μια χαρά, τέλεια. Νίκο, ναι. Τώρα δίνουμε τροφή στο Twitter, το ξέρεις αυτό. Εντάξει, στο Twitter. Να δώσουμε τα φιλιά μας, φίλοι μας στο Twitter. Για παιδιά, φιλιά. Λοιπόν, φιλιά. Περίμενε, μην κουνιέσαι, κάτι θα έρθει μπροστά σου. Εσύ, αυτό που πρέπει πανικού. Να κάνεις είναι, θα πιάνεις θα και πρέπει να μας πεις τι πιάνεις. Κατάλαβα. Έχει σχέση με την προσωπική σου ζωή. Oh. Και για να σε βοηθήσω και λίγο. Και τη φροντίδα του μωρού, την καθημερινή. Παρακαλώ. Να ευχαριστήσουμε τα παιδιά, ένα χειροκρότημα. Και έλα εδώ, θα σε πάω εγώ, μπροστά, 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 μπροστά. Όπα, 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 όπα. Λίγο, 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 λίγο. Όπα. Στοπ. Ξεκινάμε. Δεν έχει τίποτα μπροστά. Πρώτο αντικείμενο, στα δίνω εγώ. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι παπάκι για τον μπάνιο. Δεν το πιστεύω, βρε παιδιά, ναι, το βρήκε με την πρώτη. Πώς γίνεται, τι μπαμπάς καλό. Αυτό... Θα το ανοίξουμε αυτό όμως. Αυτό είναι το ταμπεράκι με το κουταλάκι που τρώει. Σωστά, μπράβο. Ένα λεπτό όμως. Τα έχει βγει. Ναι, ρε, ρε. Επιστεύω ότι τα είπατε από πάνω. Δεν βλέπω τίποτα, ορκίζομαι. Άνοιξε το στόμα σου. Τι εννοείς, άνοιξε το στόμα. Λίγο, άνοιξε... Α... Ε... Τι είναι αυτό. Μία ο μπαμπάς, μία το μωρό. Μπράβο, είναι. Πες το, τη λέξη. Φρουτόκρεμα. Μπράβο. Επόμενο. Ναι. Αυτό μισό, πάρ' το. Μη το φας, δες το. Οχ, τι είναι. Απ, τι είναι. Ουφ. Όχι και ουφ. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Δεν θα πω. Είναι... Δεν κάνεις μπάνιο στο μωρό. Είναι η κρεμούλα, η κρεμούλα. Είναι αρμασικά ίση, λοιπόν. Κρεμούλα, ναι. Περίμενε. Το επόμενο είναι λίγο δύσκολο, παιδιά. Λοιπόν, είναι... Κάτι ακούγεται. Κάτι ακούγεται, παιδιά. Κάτσε να το πιάσεις. Λοιπόν, έλα. Τι είναι αυτό. Αυτό, άστο. Αυτό, παιδιά. Πες μας την ιστορία. Πω. Αυτό είναι θύλαστρο. Μπράβο, σωστά. Πάμπε. Χειροκροτήστε! Όλα τα βρήκε. Βγάλε τη μάσκα, βγάλε τη μάσκα. Πίσω πάρε και το μικροφωνάκι που το σπάσαμε. Πανεύκολα, παιδιά, πανεύκολα. Μάλλον όχι πανεύκολα, ασχολείσαι εσύ πάρα πολύ με το παιδί, γι' αυτό. Καμά είναι να μην ασχολείσαι. Είσαι χάζο μπαμπάς. Είμαι. Χάζο μπαμπάς, παιδιά, δεν ξέρω. Θα κάνεις κι άλλο γρήγορα. Θα δούμε. Θα δούμε. Κοίτα, ό,τι θέλει ο Θεός. Εγώ, παιδιά, μυρίζομαι καινούριο μωρό σύντομα. Εδώ ο μπαμπάς το έχει πολύ καλά.